συγκέντρωση που γίνεται αύριο το απόγευμα στις 6.30 στο εργατικό κέντρο Χίου είναι γενικά υγεία. Βέβαια το ΕΚΑΒ τώρα με τους θανάτους τα τελευταία διάστημα, που οι οποίοι δεν είναι μόνο το τελευταίο, δεν αναφερόμαστε τώρα για τον τελευταίο χρόνο, είναι εδώ και 7 χρόνια περίπου αυτό το θάνατο του συναδέλφου του Καπύρη στη Βολισσό και εδώ έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα με την προστελέχωση του ΕΚΑΒ. Θέμα θα είναι η υγεία γενικά, η στελέχωση δηλαδή του ΕΦΚΑ, η στελέχωση του νοσοκομείου και η στελέχωση του ΕΚΑΒ και όλων των αγροτικών ιατρείων, καθώς επίσης και του κτηρίου του οίκου ναύτου. Ο κύριος Πλεύρης ήρθε 6 Ιουλίου με 7, αν δεν απατώμε. Δεν κατέστη δυνατό να κλείσουμε κάποιο ραντεβού, διότι πιο πολύ ήρθε για να κάνει τη φιέστα εκεί στο φράγμα που τον πήγαν γύρω-γύρω στη Βιάλ που τον γυρίζανε. Δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με την ειδικότητά του που ήταν η υγεία. Βέβαια έχει ενημερωθεί, του στείλαμε και εμείς επιστολή, γιατί μας ζητήθηκε να του στείλουμε κάποια επιστολή να του αναδείξουμε το πρόβλημα της υγείας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το ΕΦΚΑ, για να ξεκινήσουμε ένα-ένα τα πράγματα τη σειρά, έχει αυτή τη στιγμή σχετικά με το 10 που ήταν ένα ταμείο μόνο μέσα του ΙΚΑ, που είχε 23 και 6 συμβασίου 29 γιατρούς, κατάντησε να έχει τώρα 4 γιατρούς και πρόσφατα, όπως έχετε παρακολουθεί και εσείς, ας πούμε, γιατί ζείτε στην κοινωνία της Χίου, έχει συνταξιοδοτηθεί και ο οφθαλμίατρος και είμαστε δυστυχώς και χωρίς οφθαλμίατρο. Από εκεί και μετά, αν στελεχωθεί το ΕΦΚΑ που είναι η πρωτοβάθμια, ας πούμε, μορφή υγείας, θα αποσυφορεθεί και το νοσοκομείο, το οποίο λόγω COVID έχει πάρα πολλά προβλήματα, έχει λίγο προσωπικό, γιατροί δεν υπάρχουν και γύρω-γύρω δηλαδή το πρόβλημα είναι τεράστιο της υγείας. Από εκεί και ύστερα θέλω να πω σχετικά με το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ δεν είναι εχθές. Τη μία που είχε αυτά τα προβλήματα. Αν θυμάστε πολύ καλά, τη μία βρίσκαμε αυτοκίνητο, δεν είχαμε οδηγό. Την άλλη βρίσκαμε οδηγό, δεν είχαμε αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε πολύ καλά όλοι και βλέπετε στην κοινωνία της Χίου, πάρα πολλοί και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου και ο Δήμαρχος και διάφοροι πολιτικοί έχουν αρκετούς οδηγούς και αρκετά οχήματα. Αν είναι, ας κλείσουν τα μισά οχήματα να μην λειτουργούν, να λειτουργούσαν κάποια ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αυτοί οι οδηγοί που έχουν προσληφθεί με συμβάσεις στην περιφέρεια είτε στο Δήμο, να πάνε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Βέβαια, όπως ξέρετε, δεν είναι λύση προβλήματος αυτό, αλλά βλέπετε ότι όλα τα προβλήματα τα λύνουμε με παλώματα. Οι ενέργειες αυτές της υποστελέχωσης γενικά της υγείας είναι εγκληματικές. Πιστεύω ότι είναι καιρός να επέμβουν οι αρμόδιοι και να επέμβουν αισθητά. Εμείς σαν εργατικό κέντρο Χίου θα είμαστε μπροστά. Ό,τι απόφαση θα πάρουν την Πέμπτη το απόγευμα, δεν θέλω να προκαταβάλω κάποια κίνηση για να μην μπουν οι συμμετέχοντες, ότι εμείς προτείνουμε να γίνει δυναμική κινητοποίηση, έτσι ώστε να καταλάβουν ότι όντως υπάρχει πρόβλημα υγείας στο νησί μας.